Άγγελος Θωμόπουλος, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Τοπογράφων. Σήμερα για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλης της Αθήνας δεν είναι μια συνηθισμένη μέρα και δεν μπορεί να είναι μια συνηθισμένη μέρα. Σήμερα, με αποφάσεις φοιτητικών συλλόγων, σχεδόν όλες οι σχολές της Αθήνας έκλεισαν σε ένδειξη αλληλεγγύης, συμπαράστασης προς τις οικογένειες των θυμάτων, προς τους τραυματίες και τις δικές τους οικογένειες. Σήμερα κατεβαίνουμε εδώ πέρα μαζικά στον δρόμο, μαζί με τα αδέρφια μας φοιτητές, για να απαιτήσουμε να καταλογιστούν εδώ και τώρα ευθύνες, για να μην συγκαλυφθεί, για να μην κρυφτεί τίποτα από την τραγωδία στα Τέμπη. Να καταλογιστούν εδώ και τώρα οι ευθύνες. Μας γεμίζει οργή και δεν μπορούμε να χωνέψουμε πώς μπορεί το 2023 να συμβαίνει ένα τέτοιο τραγικό γεγονός, να χάνονται δεκάδες συνάνθρωποι μας, ανάμεσα τους πολλοί συμφοιτητές μας που μαζί δίναμε τον αγώνα για να σπουδάσουμε και για να μορφωθούμε, και πολλοί από αυτούς τελικά δεν έστειλαν ποτέ στους γονείς τους ότι επέστρεψαν στον τόπο των σπουδών τους ένα μήνυμα. Γι' αυτό το λόγο δυναμώνουμε τον αγώνα στο πλάι των εργαζομένων που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στα τρένα προμήνυαν, έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου μέσα από τις ανακοινώσεις τους πως το τραγικό γεγονός βρίσκεται μπροστά. Και η εταιρεία, η κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις εδώ και χρόνια είχαν επιλέξει να μην τους ακούνε. Γι' αυτό και εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε. Και αν είναι να κάνουμε κάτι, και το υποσχόμαστε από τη μεριά των φοιτητικών συλλόγων, είναι να γίνουμε η φωνή όλων των νεκρών συναδέλφων μας, όλων των νεκρών συνανθρώπων μας και να πάρουμε εκδίκηση. Ευχαριστώ πολύ.